Σήμερα τα Υψηλάδια 2024 που είχαν ξεκινήσει πριν κάποιες μέρες με πεζοπορικό δρόμο την Υψηλάδια Οδό, με το τελετουργικό που έγινε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, και ολοκληρώνεται σήμερα με τη σημερινή εκδήλωση, η οποία είχε αναβληθεί λόγω καιρικών συνθήκων, και ευτυχώς σήμερα μας επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες και είναι μια χαρά, μια πολύ ωραία βραδιά. Η μάχη της Πέτρας και η επέτειος που γιορτάζεται κάθε χρόνο έχει συμβιβαστεί πάρα πολύ με το χωριό μας. Άλλωστε, η ονομασία του χωριού, η Υψηλάδης, είναι από την τελευταία μάχη της Επανάστασης, με την οποία απελευθερώθηκε το μεγαλύτερο κομμάτι της Ανατολικής Στερεάς. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση των πρώτων συνόρων του νέου ελληνικού κράτους. Και όπως καταλαβαίνετε, για μας είναι ένα σημείο αναφοράς, το οποίο μας δένει όλους μαζί. Γιορτάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν μας επέτρεψε ο κορονοϊός 1-2 χρόνια να κάνουμε εκδηλώσεις. Τώρα όμως συνεχίζουμε κανονικά τις δραστηριότητες μας σαν σύλλογος, και κάνω και μια έκκληση και πρόταση σε όλους να συμμετέχουμε στο σύλλογο, γιατί αν κάτι που κρατάει όχι μόνο το δικό μας το χωριό, αλλά και όλα τα χωριά του Δήμου και γενικότερα και της Ελλάδας, είναι οι σύλλογοι. Οι σύλλογοι λοιπόν αφορούν ανθρώπους που κατοικούν εδώ, αφορούν ανθρώπους που κατοικούν σε άλλα μέρη και έχουν μια ευκαιρία να βρεθούν, να συνομιλήσουμε και να βοηθήσουμε και τον τόπο μας. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Αλιάρτη Θεσποιών, τον κύριο Ραπούτσα, που παρευρίσκεται εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιδήμαρχο, κύριο Πόλμπαση, που είναι εδώ μαζί μας. Το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Τρυπογιώργο. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτη, τον κύριο Παλμέ. Ευχαριστώ επίσης και εκπροσώπους που είναι από άλλο Δήμο, όμορο Δήμο, το Δήμο Ερχομενού, τον κύριο Τσιγαρίδα και τον κύριο Γαλάνη. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να κάνω μία βράβευση, η οποία είχε σκοπό να γίνει
ξεκινήσει μια βράβευση σε μια εκδήλωση που κάναμε στον Αλιέρωτο, αλλά δυστυχώς δεν ήταν μαζί μας ένας κύριος που θέλαμε να βραβεύσουμε, γιατί είναι πραγματικά κύριος. Έχει βοηθήσει το χωριό σε όποια εκδήλωση γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, είτε αφορά την ποδοσφαιρική ομάδα, είτε αφορά το πολιτιστικό σύλλογο. Είναι μαζί μας συνεχώς. Βιντεοσκοπεί όλα τα αθλητικά γεγονότα. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Μιλάω για τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο. Νομίζω ότι είναι εδώ μαζί μας. Χρήστο, άσε λίγο την κάμερα και έλα εδώ. Έλα εδώ, σε θέλουμε εδώ τώρα. Ρύθμισέ την και έλα εδώ. Καλό επίσης, ως εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιψηλάντη, είμαι εδώ εγώ αυτή τη στιγμή. Καλό και τον πρόεδρο της ομάδας, του Αθλητικού Ομίλου Ιψηλάντη, τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον Νίκο, να κάνουμε μαζί τη βράβευση. Χρήστο, είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή τη στιγμή επιτέλους ευωδώνεται και είσαι μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα αυτά που προσφέρεις ακόμη και σήμερα. Και σήμερα είσαι με την κάμερα και τραβάς την εκδήλωση του Συλλόγου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, αυτή την πολύ ωραία βραδιά που μάλλον είναι και η τελευταία από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο πανηγυράκι είναι, πρόεδρε, από ό,τι φαίνεται εδώ, θα περάσουμε ωραία. Με πολύ χαρά συμβάλλουμε στη διοργάνωση, δεν μας είναι κάτι ξένο το χωριό, πολλά χρόνια εδώ, γνωρίζουμε και τις ανάγκες του, και για την μάχη της Πέτρος, πολύ καλά είπε ο Γιώργος ως δάσκαλος και ως πρόεδρος. Και καλό και εγώ τους ανθρώπους του χωριού να πλαισιώσουν το σύλλογο, γιατί πράγματι ο σύλλογος και η σύλλογη γενικότερα στα χωριά και στα μικρά χωριά είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει απομείνει και ό,τι καλύτερο για να ενεργοποιήσει το λίγο κόσμο πλέον που απέμεινε στα χωριά. Εύχομαι σε όλους καλό χειμώνα και βαρύ χειμώνα. Καταλαβαίνουν οι αγρότες γιατί το λέω αυτό, και υγεία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο για την πρόσκληση στο πανέμορφο χωριό σας, στο πανέμορφο χωριό μας. Φυσικά η συμμετοχή, η μαζική συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι ακρογωνίως λίθος. Τυλφούσιο όρος, δρομικό κίνημα, πανέμορφες διαδρομές, όσες φορές και να πάει κάποιος να τρέξει ή να περπατήσει τις διαδρομές αυτές, είναι σαν να πηγαίνει πρώτη φορά, είναι τόσο όμορφα. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου να έχουμε ένα βροχερό φθινόπωρο. Με βροχή όμως, γιατί βλέπω απέναντί μου κάτι βαμβακοπαραγωγούς, να είναι σιγαλή, να μην κάνει ζημιά στα βαμπάκια και να έχουμε πολλά πολλά κιλά στα βαμπάκια σας σε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Έλα, πρόεδρε. Θέλω να σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Είναι η πρώτη μου φορά, συγχωρήστε με, δεν μπορώ να πω και πάρα πολλά. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Σαν πανηγύρισαν σαν φαλό, είπαν τραγουδί.
Thank you.
Thank you.
σκύσαρα να κατσανίζω στα ψηλά βουνά.